πρόταση ώστε να συζητηθούν όλα τα κεφάλαια υπό μορφή πακέτου, γιατί θεωρεί ότι μόνο έτσι θα υπάρξει αποτέλεσμα, κατέθεσε ο Μουσταφά Κιντζή κατά τη σημερινή συνάντηση με τον πρόεδρο τη Δημοκρατία. Συγκεκριμένα, η τουρκοκυπριακή πλευρά πρότεινε. Ορισμό ημερομηνία εντό Ιουνίου για συνέχιση τη διάσκεψης τη Γενέβη, χωρί προποθέσει και αναβολή τη διώτρηση τον Ιούλιο. Ο Έσπεν Μπαρ ήταν να προχωρήσει σε επαφέ με τι εγκύτριε δυνάμει για ορισμό κατάλληλη ημερομηνία για την διάσκεψη, αφού προηγηθεί κατάλληλη προετοιμασία. Ο Μουσταφά Κιντζή ανέφερε πω υπάρχουν σοβαρέ διαφορέ μεταξύ των δύο πλευρών παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και σημείωσε πω υπάρχουν μικρά και μεγάλα θέματα που πρέπει να επιληθούν. Επιχειρηματολογώντα πω η μόνη προσέγγιση πλέον είναι η πακετοποίηση όλων των κεφαλαίων, κάτι που απέρριψε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία. Μία πρόταση που θα μπορούσε να μα φέρει σε ένα αποτέλεσμα. Δεν έχει μείνει άλλη μέθοδο συζήτηση. Όλε οι άλλε έχουν δοκιμαστεί χωρί αποτέλεσμα. Ο Μουσταφά Κιντζή δεν αποκάλυψε την πρόταση Αναστασιάδη, λέγοντα πω αυτό είναι δουλειά του Προέδρου. Θεωρεί όμω πω η δική του πρόταση εφαρμόζει τη βασική αρχή στη συμφωνία τη 14η Φεβρουαρίου του 2014, σχετικά με την συζήτηση όλων των κεφαλαίων αλληλένδετα. Εάν ο Νίκο Αναστασιάδη δεν αλλάξει στάση, δεν είναι μόνο εγώ, αλλά και ούτε όσοι έρθουν μετά από αυτόν θα μπορέσουν να διεξάγουν μαζί μου διαπραγματεύσει. Ο Μουσταφά Κιντζή επανέλαβε πω η διαδικασία δεν θα συνεχιστεί επάπειρον, κάλεσε τον Πρόεδρο τη Δημοκρατία να επαναξιολογήσει την πρότασή του που κατέθεσε σήμερα στο τραπέζι, καλώντα την ίδια ώρα τα Ηνωμένα Έθνη να είναι αντικειμενικά, ενώ απέφυγε να μιλήσει για διακοπή ή όχι των συνομιλιών.